χάρη ξέρεις πότε γεννάω. Στους 9 μήνες δεν μας είχαν πει. Δεν εννοώ αυτό, εννοώ ποια ημερομηνία. Μπορούμε να διαλέξουμε κάποια συγκεκριμένη. Ασφαλώς. Εσένα ποια μέρα σε βολεύει? Αχ, δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί Σάββατο να μην είναι για να μην κλειστούμε μέσα. Δε. Ασπασία, την επόμενη εβδομάδα είναι τα γενέθλια της μάμας. Α, ναι, να τη χαίρεσαι. Όλοι να τη χαιρόμαστε. Τέλος πάντων, ο καθένας με τον τρόπο του. Τι, έτσι στο ντούκο θα το περάσουμε? Α, και τι να κάνουμε δηλαδή? Α, μπορούμε να κάνουμε ένα surprise party. Α, ωραία ιδέα! Τι είναι αυτό? Ξέρεις, ένα πάρτι που να μην το ξέρει, να της το κάνουμε έκπληξη. Πού πάρτε εδώ μέσα? Πού στο δρόμο? Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ τις ετοιμασίες και τα τραπεζώματα. Μου φτάνει η κούρασή μου. Έλα, βρε Ασπασία. Δεν θα το κάνεις για το Χριστινάκι σου? Αλίμονο. Τόσες χαρές με πότισε. Έλα, μωρέ Ασπασία. Και αν δεν το κάνεις για το Χριστινάκι σου, κάτω για τον Τωριτούλη σου και το Χαρούλη σου. Άντε, βρε και εσύ, σε χλαμάρα. Καλά, αφήστε. Θα το οργανώσω εγώ με τη Σάσα. Όνειρο, Χαλβάσα. Σ' αρέσει, Παραδοσιακός είναι, τον φτιάχνει η Φιλιππινέζα μου. Θες λίγο ακόμα? Αλλά δεν ξέρω τι έχω πάθει. Μάλλον η εγκυμοσύνη θα φταίει. Ναι, σε ήξερα και προεγκυμοσύνης. Τι λες? Όχι, λέω τώρα εσύ πρέπει να τρως για δύο. Ναι, το ξέρω, μου το είπε και ο γυναικολόγος. Λοιπόν, τι σου λέγα? Α, ναι, την Παρασκευή έχει τα γενέθλια της η μάμα. Πω, πω, καλά που μου το είπες, το είχα ξεχάσει. Ετοιμαζόμαστε να την κάνουμε ένα πάρτι έκπληξη. Πάρτι έκπληξη. Έχουμε πει πολλές ιδέες. Εσύ πώς το φαντάζεσαι? Εγώ ναι, το φαντάζομαι με πολλά μπαλόνια, πολλά τραγούδια, πολλούς ναύτες. Ξεχάστηκα. Φαντοχαρί δεν νομίζεις? Ναι, αμέ. Μήπως έχεις σκεφτεί να τα γιορτάσει αλλιώς τα γενεθλιά της? Άντε καλέ, κάθε χρόνο μόνη της τα γιορτάζει. Λέω, βρε παιδί μου, δεν ξέρω. Έτσι, λέω μία στο εκατομμύριο. Κάθε χρόνο κάθεται στο σπίτι και τα γιορτάζει μόνη της. Λοιπόν, τι λες, το βάζουμε μπροστά? Μου δίνεις δύο μέρες καιρό να το σκεφτώ. Έχεις και τα γενέθλιά σου την άλλη εβδομάδα. Πού το θυμήθηκες? Καλά, σιγά μην δεν το θυμηθώ. Έχω εγώ άλλη φιλενάδα σαν και σένα. Να σε καλά, ρε. Δεν μου λες πώς σκέφτεσαι να τα γιορτάσεις? Όπως κάθε χρόνο, μέσα με στολισμούς, πυροτεχνήματα, κανονιαβολισμούς από το Λυκαβιτό. Δεν θα τα γιορτάσετε με τον Αντώνη? Σιγά μη θυμηθεί ο Αντώνης τα δικά μου τα γενέθλια. Μην το παίρνεις προσωπικά. Κανένας άνδρας δεν θυμάται τα γενέθλια της γυναίκας του. Μόνο τις γκόμενες θυμούνται. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ένα σκεφτό είναι αυτό που είπες τώρα με προσβάλλει. Μισό. Τελικά λες να μην το θυμηθεί? Άτε μωρέ. Έχει και τις κοτούρες του δηλαδή εδώ που τα λέμε. Μάλιστα, μάλιστα. Εσύ γιατί ρωτάς? Όχι έτσι, κουβέντα να γίνεται. Πότε είσαι ξανά εξοδοχός? Δεν ξέρω, εγώ έτσι καλώς την Πέμπτη θα ζητήσω τριήμερη άδεια. Μα πώς κι έτσι. Τα γενέθλιά σου πώς θα τα γιορτάσουμε? Τα θυμηθείς? Τι, υπήρχε περίπτωση να τα ξεχάσω? Ήμουν σίγουρο ότι θα το θυμηθείς. Λοιπόν, πού θα πάμε? Πού να πάμε, βρε αγάπη. Δεν πάμε κάπου λίγο έτσι μακριά? Άμα έχω τρεις μέρες άδεια, προλαβαίνουμε. Ρε αγάπη μου, ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ να απομακρυνθώ από την Αθήνα. Εντάξει, εντάξει. Θα μείνουμε κλεισμένοι εδώ πέρα μέσα τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι τριήμερος ο εορτασμός. Για να το χορτάσουμε. Ναι, εδώ μέσα δεν έχει ούτε ένα ποτήρι. Να ανησυχείς, θα τα κανόνες όλα εγώ, εντάξει. Πάντως νύχτες δεν μπορώ να μείνω, έτσι. Καλά, καλά, θα δούμε. Να σου πω όμως, θα πρέπει να το κρατήσουμε μυστικό, να μην το πούμε σε κανέναν. Γιατί σε ποιον θα το λέγαμε? Δεν ξέρω σε ποιον θα το λέγαμε, αλλά δεν πρέπει να το μάθει κανείς. Ούτε ο Μανώλης, ούτε η Σάσα. Ούτε η Σάσα. Λαβρε, αγάπη μου, γιατί πρέπει να τις τα λέμε όλα? Δεν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι για εμάς τους δύο? Μα αν συμβεί κάτι και χρειαστεί να μας ειδοποιήσει. Δεν θα συμβεί τίποτα, όλα θα πάνε μια χαρά. Έχεις δίκιο, εντάξει. Δεν θα το πούμε σε κανέναν. Θα είναι το μικρό μας μυστικό. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, έτσι, είπα, λέγε, ναι, ναι. Τώρα, τώρα. Λοιπόν, λοιπόν, ακούτε. Εμείς θα κάνουμε ότι φεύγουμε την Παρασκευή. Ναι. Για εκδρομή, εκείνη θα μείνει μόνη της και το βράδυ θα καταφτάσουμε. Χουστά, φάση! Και άμα θέλει να έρθει αυτή μαζί? Αποκλείεται, δεν ξεκολλάει αυτή από το σπίτι, την ξέρεις. Επειδή την ξέρω, γι' αυτό το λέω. Πλάκα δεν έχει που θα της κάνουμε έκπληξη. Αμέ, αυτή πώς μας έκανε? Βούλωστο. Τι λέτε κι εσείς, κυρία Όλγα, να της δώσουμε μια χαρά? Γιατί της λείπουν οι χαρές. Ω, δόξα τω Θεώ, γερή είναι, λεφτά βγάζει. Έχει την πεθερά της ζωντανή. Αυτό δεν είναι χαρά, αυτό είναι η πλήρης ευτυχία. Λοιπόν, σύμφωνη γιαγιά. Μισό λεπτό, κάτι σκέφτομαι. Τι πράγμα? Προσπαθώ να υπολογίσω τα πόσα κλείνει. Οχ. Λοιπόν, Σάσα, ξέρεις, σκέφτηκα. Σκέφτομαι να τη φτιάξουμε έτσι μια μεγάλη τούρτα και μέσα από αυτή την τούρτα να πεταχτεί ένας πυροσβέστης και να αρχίσει να κάνει στριπτίζ. Βάζω την τούρτα, βάζεις τον πυροσβέστη. Πάντως την ημέρα που φύγανε οι Γερμανοί από την Αθήνα, θυμάμαι ότι είχε βγει έξω και πανηγύριζε. Ναι, και μετά σκαρφάλωσε στην Ακρόπολη, κατέβασε την ναζιστική σημαία και ανέβασε την ελληνική. Αλήθεια! Τι λέτε, μωρέ, έχετε τρελαθεί. Λοιπόν, Ασπασία, τι λες, να τη φτιάξουμε μια ωραία τούρτα.
Τούρτα με πυροσβέστη. Χάρη! Με πυροσβέστη δεν ξέρω, την αμυγδάλο πετυχαίνω. Έτοιμη θα την πάρουμε την τούρτα από τη Δέσποινα, μεθαύριο θα την παραγγείλω. Να σας πω, κεράκια θα βάλουμε. Κεράκια, δεν ξέρω. Εσύ τι λες, Άσα? Είπαμε να τη δώσουμε χαρά, όχι πίκρα. Έλα, μωρέ, η μάμα δεν έχει πρόβλημα με την ηλικία της. Θα της βάλουμε όσα κεράκια πρέπει. Να βάλουμε όσα κεριά πρέπει, η τούρτα θα μοιάζει με μανουάλι. Να βάλουμε ένα, συμβολικό. Σωστά, μια λαμπάδα. Λαμπάδα! Ωχ, σύρμα, σύρμα! Ναι, όχι, τι γίνεται? Καλώς τη μάμα! Κάνεις, Χριστινάκη μου? Συμβαίνει κάτι? Όχι, όχι. Είχαμε πει ότι θα περάσει από εδώ. Να, πως καθόμουν στο σπίτι μου, που ήρθε μια πλήξη, ένα ψυχοπλάκωμα και λέω, δεν πάω να δω τις Μαρκάτενες. Να διασκεδάσεις. Να, εδώ τα λέμε με την κυρία Όλγα τη φιλενάδα μου. Πώς πέρασε η ώρα, άμα έχεις καλή παρέα, ούτε που το καταλαβαίνεις. Άντε, εγώ να πηγαίνω τώρα, σας χαιρετώ. Ναι, άντε στο καλό σας, σούλα μου. Εμείς τηλεφωνιόμαστε. Τα παιδιά λένε να πάνε το τριήμερο για σκι. Ναι, λέμε να πάμε στο Μέναλο. Να πάτε, γιατί να μην πάτε? Όχι, λέμε να πάμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Αυτό το τριήμερο εγώ αποκλείεται. Γιατί? Πνίγομαι, δεν μπορώ να σου πω. Την Παρασκευή έχω αυτό, ξέρετε, το τέτοιο. Το Σάββατο από το πρωί στους δρόμους. Καλά, την Κυριακή δεν το συζητώ. Πώς θα τα προλάβεις όλα, ρε Χριστίνα? Ναι, κι εγώ απορώ, δεν ξέρω. Καλά, εμείς οι υπόλοιποι θα πάμε. Τι θα πας κι εσύ? Γιατί τι έχω εγώ? Καλύτερη είναι κάθε κυράτσα που πηγαίνει. Θα πάρουμε και τη γιαγιά. Θα πας εσύ για σκι? Γιατί να μην πάω, τι μου λείπει. Καλά, τη γιαγιά θα την αναλάβω εγώ. Θα την κάνω και γάμο τη σκιέρ. Μήπως να την αφήναμε μαζί σου? Όχι, μωρέ την καημενούλα. Συνέχεια κλεισμένη μέσα. Πάρτε την, αλλάξει τον αέρα της και πότε φεύγετε? Παρασκευή φεύγουμε, Κυριακή γυρίζουμε. Ωραία, ωραία να περάσετε. Σας εύχομαι. Ναι, Μανώλης. Έγινε, ρε. Για πού το βάλες? Πάω μεσολόγιο, φεύγω. Πήρα μια τριήμερη άδεια και λέω να πάω να δω τους δικούς μου. Καλά θα κάνεις. Το ξέρω ότι θα κάνω καλά, αλλά φεύγω τώρα, ε. Να πας το καλό. Έτσι, πού είσαι, να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στη μάνα σου. Ευχαρίστω, ε. Μανώλη, ευχαρίστω. Λοιπόν, τα λέμε από Δευτέρα, έτσι. Εντάξει, ρε, αφού θα σε πάρω και κανένα τηλέφωνο. Όχι, μην πάρεις τηλέφωνο. Μην πάρεις, γιατί δεν θα μείνουμε μεσολόγιο, θα μείνουμε πάνω στο χωριό. Γιατί δεν έχει τηλέφωνο το χωριό, ρε. Τι τηλέφωνο, ρε, το χωριό με δουλεύεις, ούτε ρεύμα δεν έχει. Ας πού στο χωριό θα μείνουμε, θα πάμε πάνω. Πάνω στο χυμαδίκο να δούμε τα πρόβατα. Καλά, τότε τα λέμε από. Από Δευτέρα, ρε Μανώλη, μα από Δευτέρα, έλα. Εντάξει, ρε, καλό ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ, άντε, για χαρά. Ρε, εσύ θες να φύγω? Μια ώρα με φέρνεις τέτοια κατάσταση, βουλεύεις, βιάζομαι. Οχ, καλά. Λοιπόν, καλό ταξίδι, ε. Ευχαριστώ, ρε, κολλητέ. Καλό ταξίδι. Έλα. Εντάξει, το είχα πει ο Μανώλης. Λοιπόν, σε λιγάκι στο μπαράκι, έτσι. Μπα, θέλει για γενέθλια η Μπεμπέκα. Αυτή δεν ξέρει τίποτα, τη Δωρίτα στην ιδέα. Εμένα μην υπολογίζετε. Έλα, βρε Λουκά μου, δώσε το όπως την οργή. Εμένα σπασία η ψυχή μου έχει μαυρίσει. Μα τι νομίζεις, κι εγώ γιατί το κάνω? Με μισή καρδιά το κάνω. Γιατί Δωρίτα το κάνω, μην καταλάβει τίποτα και γεννήσει πριν τη ώρα τη. Αυτή η γέννα μας έχει κλείσει τα στόματα. Τώρα που έχει πάει. Δεν καταλαβαίνει. Τέτοια ώρα πηγαίνει συνήθως και. Μπα, δεν έχει πρόβλημα. Όποτε βρει ευκαιρία, ξεπορτίζει. Και φεύγουν όλοι αύριο. Ναι, εκεί που δεν το περιμέναμε. Καλύτερο δώρο δεν θα μπορούσα να σου κάνω στα γενέθλιά σου. Περίεργο όμως το να φύγουν έτσι ξαφνικά όλοι μαζί και η γιαγιά μαζί για σκι. Εντάξει, είναι το τυχερό μας φαίνεται. Μακάρι να είναι έτσι. Οπότε μόλις φύγουν, μου τηλεφωνείς και έρχομαι. Δεν μου λες όμως, περίεργο μου φαίνεται. Το έχουν ξεχάσει όλοι ότι αύριο είναι τα γενέθλιά σου.
Έτσι φαίνεται. Και άμα το θυμηθούν ξαφνικά και αναβάλουν το ταξίδι. Αποκλείεται, παιδί μου, αφού έχουν ετοιμαστεί. Έχουν κλείσει και ξενοδοχεία. Κουτί μας ήρθε, άντε με το καλό. Στην αυριανή γιορτή. Ναι. Χρόνια πολλά σε σένα, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Ευχαριστώ. Τι εύχονται, χιλιόχρονοι, με μια καλή τύχη. Και καλά ξεμπερδέματα. Από μένα. Άντε βρε, αμέσως να αρπαχτείς. Δεν μου λες, τα θυμηθήκανε τελικά τα γενέθλια. Δεν ξέρω, τώρα κατεβαίνω. Και πάλι, χρόνια πολλά, να σε καλά, να σε χαίρομαι. Ευχαριστώ. Περάσαν τα χρόνια. Άντε χάρη γρήγορα. Ναι, τώρα, τι κάνω. Άντε γρήγορα που να είναι κατεβαίνει. Γρήγορα. Έλα, πώς είπαμε. Έλα, έλα. Πάρ' το, πάρ' το, και αυτό, και αυτό πάει. Ναι, και αυτό θα πάει. Ναι, ναι, ναι. Φύλαξε εδώ πέρα. Ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, ε. Τι γίνεται, να, εδώ δουλειές, δουλειές. Τι να πάρω να φορέσω απχέσκι. Τελικά η γέση θα κάνει snowboard. Τι άρα θα φύγετε, είναι ημερωτικά ρωτώ. Το απογευματάκι, παιδιά. Ναι, απογευματάκι. Μόλις έρθεις εσύ, εμείς θα φύγουμε. Αυτά. Εγώ να πηγαίνω, φεύγω. Ναι, άντε. Μου μίλησε κανένας. Όχι, όχι. Της μίλησες εσύ. Όχι, μαμά. Νόμισε. Και δεν μου λες, ρε παιδάκι μου, άμα μπει μέσα, δεν θα της πούμε χρόνια πολλά, δεν θα τη φιλήσουμε. Τίποτα, τίποτα. Αλλιώς θα χαλάσει η έκπληξη για το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ μου αρέσουν όλα αυτά. Μη χειρότερα. Τι είναι? Πω. Μεγάλη λαχτάρα βλέπω στο φλιτζάνι μου και δεν ξέρω. Την ακούω που έρχεται. Εδώ εσύ, έλα μαζί μου. Εδώ τώρα θα το ανοίξουμε. Να δω. Λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, Λουκά, όπως έλεγα και πριν, αν κάνουμε save σε αυτό το πρόγραμμα, θα μπορέσουμε. Τι είναι, τα παλιά. Μάλιστα. Εδώ εσύ. Ναι. Λοιπόν, και. Ποιος ήρθε? Τίποτα. Τι ώρα θα είναι έτοιμη η τούρτα να περάσουμε να την πάρουμε? Ωραία, ναι. Τη φτιάξατε όπως είπαμε, έτσι. Με μεγάλα γράμματα, χρόνια πολλά, Χριστίνα. Σημειώστε, παρακαλώ. Καπνιστό σολομό, πατέ από ψάρι, γάριδο σαλάτα, σαμπάνια, την πιο ακριβή που έχετε. Θα περάσω να τα πάρω, Happy birthday to you! Happy birthday to you! Σκάσε μόλις, θα σ' ακούσουνε. Γιατί, δεν το θυμηθήκανε? Μήπως δεν το ξέρανε? Σάπα καλέ που δεν το ξέρουν. Ο Λουκάς πάντα το θυμότανε. Άντε βρε να σε χαιρόμαστε. Ευχαριστώ. Είμαι η πρώτη που στα λέω. Η πρώτη και η μοναδική. Σου πήρα και κάτι. Άντε βρε, δεν ήταν ανάγκη. Έλα καλέ, ένα Χριστινάκι το έχω. Τι είναι, τι είναι. Κοίταξε στην αρχή. Σκέφτηκα να σου πάρω ένα έτσι πονηρό εσώρουχο. Αλλά επειδή ήξερα θα μου το πετάξει στη μούρη, κατέληξα. Μια θερμοφόρα. Τσ' αρέσει. Πάρα πολύ ωραία είναι. Είναι μπράβο. Από την καουτσούκ, γερμανική. Φαίνεται, η ποιότητα θα είναι και ακριβή, ε. Ναι, αλλά πήρα δύο και μου κάνανε έκπτωση. Πήρα και μία για τη θεία μου την Ευρυδίκη. Ευχαριστώ σας, αν δεν είχα και εσένα. Τώρα γιατί μελαγχόλησες? Πριν μου κάνει εντύπωση που κανένα στο σπίτι δεν θυμήθηκε τα γενέθλιά μου. Ναι. Η Ντορίτα κάθε χρόνο ερχόταν το πρωί στο δωμάτιό μου με ένα τριαντάφυλλο. Μετά, όταν μεγάλωσε, μου έπαιρνε και κάτι. Ξέρεις, με το χαρτζιλίκι της. Έλα, μωρέ, μην την παρεξηγείς. Έχω ακούσει ότι η εγκυμοσύνη φέρνει λίγη αμνησία. Και ασφασία, πάντα το θυμόταν. Και η πεθερά μου, δεν μπορώ να πω. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα μου υπενθύμιζε την ακριβή μου ηλικία. Ο Αντώνης το θυμήθηκε. Α, παπά, ούτε κατά διάνοια. Λέω, δεν είναι, δεν λείπει, είναι στο Μεσολόγγι. Στο Μεσολόγγι. Βέβαια, εδώ και τρεις μέρες. Ρώτα και το Μανώλη. Θες να πάμε κάπου το βράδυ? Όχι, δεν έχω ώρα. Έχεις κανονίσει κάτι άλλο? Όχι, καλέ, θα κάτσω να ξεκουραστώ. Μόνη σου τέτοια μέρα στο σπίτι? Δεν θέλω κανέναν. Θα πέσω να κοιμηθώ. Καλά, όπως νομίζεις. Να σε κεράσει και κάτι, έτσι, Μαρία, το καλό. Σάφη! Είδα απόψε έναν εφιάλτη. Είχε τρυπώσει, λέει, μέσα στο σπίτι ένα κουνάβι και το κυνηγούσαμε όλοι. Κουνάβι? Το κουνάβι είναι λαχτάρα. Εγώ πέρασα πρόσφατα μία λαχτάρα. Δεν περιμένω άλλη. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτρα. Κάτι κακό θα μας βρει. Ναι, αλλά θα μαζευτούμε πολύ. Λίγοι και καλοί. Ναι, αλλά αν το κανονίζατε νωρίτερα θα το λέγαμε και στον Αντώνη. Άσε με, μωρέ, το γουρούνι. Δεν είναι που δεν θυμήθηκε τα γενέθλιά της, αλλά πήγε να δει και τη μάνα του, μη χάσει. Ναι, μωρέ, και εκεί που πήγε δεν μπορούμε να τον ειδοποιήσουμε κιόλας. Καλύτερα το κτίνος.
Δεν έφυγες εσύ? Α, ναι, τώρα μόλις έφευγα, αλλά είδα το Μανώλη και σκάλωσα. Λοιπόν, εμένα με συγχωρείτε και... Χαίρετε, γεια σας. Καλέ, τι του έλεγες του Μανώλη? Έλα, μωρέ, ξέρεις, τώρα τον είχα ξεμοναχιάσει όλο αυτός, τίποτα, τα ζώα μου αργάδα. Πολύ περίεργη μου φαίνεται τον τελευταίο καιρό. Άντε, γεια, τα λέμε αύριο. Γεια, γεια, γεια. Γεια, γεια. Καλά να πάτε, να προσέχετε στο δρόμο. Εσύ θα μείνεις μέσα, ε? Αφού δεν με βλέπεις, έτοιμη για ύπνο είμαι. Από τις 7? Α, ναι, μείναμε, πτώμα είμαι. Λοιπόν, Χριστινάκη μου, όπως είπαμε, εμείς νωρίτερα από μεθαύριο δεν γυρνάμε. Όπως νομίζετε, δεν είναι. Όχι, στο λέω να το ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε νωρίτερα. Το κατάλαβα. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Να μην ανοίγεις σε αγνώστους. Άντε, πάμε. Γεια. Άντε, γεια σου, μάμα. Προσέχετε. Καλά. Μόλις πήγανε. Καλά, περίμενα να περάσει καμιά ώρα. Λοιπόν, άντε να τυχερόμαστε. Να τυχερόμαστε, Λουκά. Τέλος πάντων, να τυχερόμαστε. Χιλιόχρονη, Λουκά. Α, τα παιδιά θα είναι, γρήγορα. Α, καλάστες, καλάστες, καλάστες. Λοιπόν, τι έγινε? Εντάξει, χαμπάρι δεν πήρε. Ωραία, ωραία. Ο Χάρης και ο Σόφη πού είναι? Πήγα να πάρουν την τούρτα. Δεν μου λες. Δεν πιστεύω να κατάλαβε τίποτα, Χριστίνα. Χαμπάρι δεν πήρε, εκεί την αφήσαμε. Ήταν έτοιμη για ύπνο. Άντε, γιαγιά, έλα να κάτσεις. Αυτό είναι το σπίτι της. Ωραία, δεν είναι? Ναι, θα δέχεται του καταγαπητικού σου. Βάψε καλή, θα μας ακούσει. Παιδιά, έπρεπε να τη βλέπατε. Θα βουρκώνατε. Έτσι μοναχούλα της με μια ρόμπα. Μια δυστυχία. Πώς είστε, κυρία Όλγα? Ναι. Επιτρέπετε τώρα, Λουκά, στην ηλικία μα να κάνουμε τέτοια καραγκιοζηλίκια? Τι να κάνουμε, έτσι, για το καλό. Σάσα, τι ώρα θα φύγουμε? Έλα, μωρό, νωρίς είναι ακόμη, καθίστε να πιούμε κάτι. Πολλά. Ευχαριστώ. Αυτό τι είναι? Τούρτα. Γενέθλια χωρίς τούρτα γίνονται? Κλείς την πόρτα και κλείνω. Δεν μου λες? Σίγουρα έχουν φύγει άλλοι, έτσι? Μισό λεπτό να βεβαιωθούμε. Παιδιά, η μάνα πρέπει να είναι. Έλα, Ντορίτα μου, εγώ είμαι. Έλα, βρε μάμα, τι γίνεται? Καλά, εδώ καθόμουν ολομόναχη εντελώς και λέω, δεν παίρνω να δω τι κάνει και αυτή η τρελοπαρέα. Σκέφτηκα τώρα εγώ.
Καλά είμαστε! Εδώ στο αυτοκίνητο! Και πού ακριβώς είστε? Τώρα περνάμε τον Ισθμό! Κάτω το καράβι! Καλά! Εγώ έτσι πήρα! Τώρα πέφτω για ύπνο! Άντε καληνύχτα! Θα τα πούμε αύριο! Είμαι στο πλοίο! Σε καλό να μας βγει. Παιδιά, εντάξει, δεν κατάλαβε τίποτα, ε. Καλά, η Ασπασία πού είναι? Πήγε τη γιαγιά στην τουαλέτα. Λοιπόν, άντε, ώρα να πηγαίνουμε και εμείς σιγά σιγά. Ναι, νομίζω πως ήρθε η ώρα να φύγουμε. Άντε, άντε. Έτοιμο και το κεράκι. Λοιπόν, κάνε μια ευχή και φύσα. Μπράβο, 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 χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι ευχή έκανες? Α, δεν σου λέω. Έλα, βρε, αγάπη μου τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Σ' αγαπώ κι από απόψε θα σου το πω. Σ' αγαπώ, καλέ μου, σ' Θεό μου σ' αγαπώ. Σστ, πάω να ελέγξω και έρχομαι. Πρόσεξε, πρόσεξε, με σ' ακούσει. Η ζωή περνά και πίσω δε γυρνά. Α, η ζωή μας φαρμάκια μας κερνά. Τι έγινε? Στο δωμάτιό της είναι. Και τι κάνει? Τι να σας πω, βρε παιδιά, σφίχτηκε η καρδιά μου. Είναι πάνω όλο μόνοι και τραγουδάει. Και τραγουδί. Χιωμένη θα είναι. Αχ, η γλυκιά μου. Πιο σιγά, πιο σιγά. Άντε, ρε παιδιά, αργούμε, αργούμε. Φρεξάσα μου, έχεις δίκιο και το πάρτι. Χαλάλη της. Τώρα το γαϊδούρι που είναι τέτοια μέρα. Α, σήμερα θα στα πω άλλη ώρα. Πήγε στο μεσολόγγι, το κομμάρι. Βρε, αγάπη μου, ξέρω ότι για πολλωστή φορά θα με πεις τρελή. Γιατί να σε πω τρελή? Μου φαίνεται σαν να ακούω φωνές από κάτω. Φωνές? Ναι. Δεν ξέρω, κάτι σαν βουητό ένα πράγμα. Θες να πάω να κοιτάξω? Όχι, άσε, θα πω εγώ. Μισό λεπτό θα κάνω, ε. Ναι, πήγαινε για να ρεμίσεις κιόλας. Thank you.
Εντάξει. Εντάξει. Από πού ερχόντουσαν οι φωνές? Απ' έξω. Εκτός αν... Εκτός αν έχει στοιχειώσει το σπίτι. Λοιπόν, ξέρεις τι άλλο μπορεί να έχει γίνει. Ξέρω. Μπορεί να έχουν ποτίσει οι τείχοι από τις φωνές. Μαρία, είμαι πολύ τρελή. Να κάνω, τι να κάνω, αγάπησα μια παλαβή. Και τώρα πώς θα την κάνουμε να κατεβεί κάτω. Να χτυπήσουμε το κουβούρι της εξώπορτας. Άντε, άντε, αργούμε, αργούμε. Άντε, γρήγορα, στις δουλειές σας. Πίνασα. Άντε, πάμε να φάμε, όλα έτοιμα. Έλα, δεν τρώμε εδώ καλύτερα. Όχι κάτω, θα φάμε με κάθε επισημάτιο. Βέβαια, με το επίσημο τραπεζομάντιλο και με τα σημαίνια μαχαιροπύρουν. Ναι, γιατί, για ποιον τα φυλάω, πρίκα δεν έχω να δώσω, όλη την κόρη μου την πάντρεψε. Άντε, πάμε. Όχι έτσι. Αλλά πώς. Έλα. Τι. Αγκαλίτσα. Έλα, βρε, άτσα. Έλα, που σου λέω. Έλα εδώ. Να σου πω πάντως, να ξέρεις, έχω αρχίσει δίαιτα, εντάξει. Ω, παλάκια. Στάτε Τούρκοι τ' άλογα ώρα λίγο να ξανασά Stop.